Η κακοκαιρία πλήττει τη Μαγνησία. Ο Δήμος Κιάθου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δύσκολες οι στιγμές και στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, καθώς επίσης και στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Ένα βίντεο εντωμεταξύ που κάνει το γύρο του κόσμου από την κακοκαιρία Ντάνιελ που πλήττει με σφοδρότητα τη Μαγνησία. Είναι αυτό το οποίο ανέβασε κάτοικος του Αγίου Ιωάννου Πιλίου και αναδημοσιεύεται από χρήστες. Και δείχνει αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στον Άγιο Ιωάννη. Η θάλασσα στην κυριολεξία καταπίνει τα αυτοκίνητα με τα κύματα να είναι τεράστια. Όσοι βρέθηκαν στον Άγιο Ιωάννη Πιλίου καταγγέλνουν ότι δεν έχουν ρεύμα και σήμα στο κινητό τους και όταν μπορούν με αναρτήσεις ενημερώνουν τους οικείους τους ότι είναι καλά στην υγεία τους. Κάποιοι νωρίς προσπάθησαν να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά αυτό αποδείχθηκε μεγάλο λάθος, καθώς τα νερά ήταν πολύ ορμητικά. Η κακοκαιρία πάντως φυροκοπά και τις ποράδες προκαλώντας μεγάλα προβλήματα. Με μήνυμα 112 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στο νησί της Κιάθου. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας απαγορεύεται η κυκλοφορία στο νησί λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαλυπτικές. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία που προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα προκαλέσει μεγάλα ύψη βροχή στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Βόρεια Εύβοια και την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.